Ηχητική αποτύπωση του βιβλίου «Διάλογος ανάμεσα σε έναν ιερωμένο και έναν έτοιμο θάνατο» του Ντονατιέν Αλφόν Φρανσουά Μαρκεσίου Ντεσάντ από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Σοφίας Διονυσοπούλου. Ιερωμένος. Μπροστά σε αυτή τη μοιραία στιγμή, όπου το πέπλο της ψευδαίσθησης σχίζεται μονάχα για να παραδώσει στον πλανημένο την ομή εικόνα των σφαλμάτων και των διαστροφών του, εσείς τέκνο μου διόλου δεν μετανιώνετε για τις πολλαπλές ελευθεριότητες τις οποίες σας εξώθησαν η ανθρώπινη ευπάθεια και η αδυναμία. Τιμοθάνατος. Φίλε μου, ναι, μετανιώνω. Ιερωμένος. Εκμεταλλευτείτε τότε τούτες τις ευμενείς τύψεις, ώστε να λάβετε από τον ουρανό, στον λίγο χρόνο που σας απομένει, συνολική άφεση αμαρτιών. Και αναλογιστείτε ότι μόνο με τη δέηση της πανίερης μετάνοιας θα έχετε τη δυνατότητα να σας δοθεί συγχώρεση από τον ύψιστο. Ετοιμοθάνατος. Όσο με κατάλαβες εσύ, άλλο τόσο σε καταλαβαίνω κι εγώ. Ιερωμένος. Μα τι. Ετοιμοθάνατος. Σου είπα ότι μετανιώνω. Ιερωμένος. Το άκουσα. Ετοιμοθάνατος. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβες. Ιερωμένος. Και σαν τι ερμηνεία. Ετοιμοθάνατος. Αυτήν εδώ. Η φύση με γέννησε με ζωηρές ωρέξεις και πάθη ισχυρότατα. Ήρθα στον κόσμο μόνο και μόνο για να παραδοθώ σε αυτά και να τα ικανοποιήσω. Και καθώς οι επιπτώσεις της ύπαρξής μου αποτελούν μονάχα αναγκαιότητες σχετικές με τις γενεσιουργές βλέψεις της φύσης, ή αν προτιμάς ουσιώδεις απόρριες στο σχεδίο της για μένα με βάση πάντοτε τους νόμους της, μετανιώνω λοιπόν που δεν αναγνώρισα όσο θα έπρεπε την παντοδυναμία της και οι μοναδικές μου τύψεις σχετίζονται με την πενιχρή εκ μέρους μου χρήση των δυνατοτήτων, εγκληματικών κατά τη γνώμη σου, αγαθότατο κατά τη δική μου, με τις οποίες με πρίκησε για να την υπηρετήσω. Κάποιες φορές τις αντιστάθηκα και μετανιώνω. Τυφλωμένος από τον παραλογισμό των ιδεολογικών σου συστημάτων, τα χρησιμοποίησα για να πολεμήσω όλη εκείνη τη βία των επιθυμιών που μου είχαν σταλεί από μια επιφύτηση πολύ πιο θεϊκή, και ναι, το μετανιώνω. Έδρεψα άνθη, ενώ θα μπορούσα να είχα μια πλούσια συγκομιδή καρπών. Να λοιπόν οι ακριβείς αιτίες των τύψεών μου, και σεβάσουμε όσο χρειάζεται για να μην εικάσεις άλλες. Ιερωμένος, πού σας παρασύρουν τα λάθη σας, πού σας οδηγούν οι σοφιστίες σας. Αποδίδετε στο δημιούργημα όλη τη δύναμη του δημιουργού και δεν βλέπετε ότι οι ατυχείς αυτές κλίσεις που σας έβγαλαν από τον ίσιο δρόμο είναι αποτελέσματα της διεφθαρμένης αυτής φύσης στην οποία εσείς προσδίδετε την παντοδυναμία. Ετοιμοθάνατος. Φίλε, μου φαίνεται ότι η διαλεκτική σου είναι εξίσου φαύλη με το πνεύμα σου. Θα ήθελα να συλλογίζεσαι πιο ορθά, ιδάλλως άφησε με να πεθάνω εν ειρήνη. Τι αποκαλείς δημιουργό και τι διεφθαρμένη φύση. Ιερωμένος. Δημιουργός είναι ο κύριος του σύμπαντος, εκείνος που δημιούργησε, που έπλασε τα πάντα και που τα συντηρεί όλα με μια απλή εφαρμογή της παντοδυναμίας του. Ετοιμοθάνατος. Σπουδαίος άντρας, πράγματι. Και για πες μου λοιπόν, γιατί αυτός ο τόσο δυνατός έπλασε κατά τη γνώμη σου μια διεφθαρμένη φύση. Ιερωμένος. Ποια θα ήταν η αξία των ανθρώπων αν δεν τους είχε αφήσει ο Θεός την ελεύθερη βούληση. Και ποια η αξία της απόλαυσής της αν δεν υπήρχε στη γη δυνατότητα του να πράττει κανείς το καλό και να αποφεύγει το κακό. Ετοιμοθάνατος. Ώστε λοιπόν ο Θεός θέλησε να τα κάνει όλα στραβά, μόνο και μόνο για να βάλει σε πειρασμό ή να δοκιμάσει το δημιούργημά του. Δεν γνώριζε τον άνθρωπο εξ αρχής. Δεν φανταζόταν το αποτέλεσμα. Ιερωμένος. Τον γνώριζε προφανώς, αλλά και πάλι επίτηδες ήθελε να του αφήσει τη δυνατότητα της επιλογής. Ετοιμοθάνατος. Σε τι θα ωφελούσε αυτό, αφού γνώριζε ποια πορεία θα ακολουθούσε το δημιούργημά του και μόνον εκείνος, από τη στιγμή που ισχυρίζει ότι είναι παντοδύναμος, μόνον εκείνος, λέω, θα μπορούσε να το οδηγήσει στον ίσιο δρόμο. Ιερωμένος. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις απέραντες και αστήρευτες βουλές του Κυρίου προς τον άνθρωπο και ποιος μπορεί να κατανοήσει όλα όσα βλέπουμε. Ετοιμοθάνατος. Εκείνος που απλοποιεί τα πράγματα, φίλε μου, ιδίως εκείνος που δεν συσσωρεύει αίτια για να θολώσει τα αποτελέσματα. Προς τι ένα δεύτερο πρόβλημα, όταν δεν μπορείς να επιλύσεις το πρώτο. Και από τη στιγμή που είναι πιθανόν η φύση να έπλασε από μόνη της ό,τι εσύ αποδίδεις στο Θεό σου, τι τον χρειάζεσαι τον Κύριό σου. Το αίτιο που εσύ δεν κατανοείς είναι ίσως και το απλούστερο πράγμα του κόσμου. Τελειοποίησε τη φυσιογνωμία σου και θα καταλάβεις καλύτερα τη φύση. Εξάγνησε τη λογική σου, απόδιωξε τις προκαταλήψεις σου και δεν θα τον έχεις πια ανάγκη τον Θεό σου. Ιερωμένος. Δυστυχισμένε, νόμιζα ότι ήσουν απλός Σοκινιανός. Σημείωση. Ο παδός του Σοκίνη ή Σοτσίνη, ο οποίος είχε αναπτύξει δόγμα εναντίον της Αγίας Τριάδας και της Θείας Φύσης του Ιησού. Και πως διέθετα τα όπλα να σε πολεμήσω. Βλέπω όμως καλά ότι είσαι άθεος και από τη στιγμή που η καρδιά σου μένει σφραγισμένη στην απεραντοσύνη των γνήσεων αποδείξεων που λαμβάνουμε καθημερινώς ως προς την ύπαρξη του πλάστη, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Δεν χαρίζει κανείς το φως έναν τυφλό.
Ετοιμοθάνατος. Φίλε μου, δέξου το εξής. Περισσότερο τυφλός είναι εκείνος που δίνει έναν επίδεσμο στα μάτια του παρά εκείνος που τον αφαιρεί. Προσιλητίζεις, επινοείς, συσσωρεύεις. Εγώ καταστρέφω, απλοποιώ. Το ένα σου λάθος ακολουθεί το άλλο. Εγώ τα πολεμάω όλα. Ποιος από τους δυο μας είναι ο τυφλός? Ιερωμένος. Δεν πιστεύετε λοιπόν διόλου στο Θεό? Ετοιμοθάνατος. Όχι. Και για έναν απλούστατο λόγο. Διότι είναι εντελώς αδύνατο να πιστέψει κανείς σε ό,τι δεν κατανοεί. Η πίστη και η κατανόηση πρέπει να έχουν άμεση σχέση. Η κατανόηση είναι η βασική τροφή της πίστης. Όπου δεν δράει η κατανόηση, η πίστη είναι νεκρή. Και εκείνοι που σε αυτή την περίπτωση ισχυρίζονται ότι τη διαθέτουν, ουσιαστικά το κάνουν προς δημιουργία εντυπώσεων. Σε προκαλώ εσένα τον ίδιο να πιστέψεις το Θεό που μου κηρύττεις, έτσι, χωρίς να μου δώσεις αποδείξεις. Διότι δεν εναπόκειται σε σένα να τον ορίσεις και συνεπώς δεν τον κατανοείς, και από τη στιγμή που δεν τον κατανοείς, δεν μπορείς να μου δώσεις ούτε ένα λογικό επιχείρημα. Με δύο λόγια, ό,τι ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου νου είναι ή χειμερικό ή ανώφελο. Αφού λοιπόν ο Θεός δεν μπορεί παρά να είναι ή το ένα ή το άλλο, στην πρώτη περίπτωση θα ήμουν τρελός να πιστέψω και στη δεύτερη ανόητος. Αποδείξε μου, φίλε, την αδράνεια της ύλης και θα παραδεχτώ τον πλάστη. Αποδείξε μου ότι η φύση δεν είναι αυτάρκης και θα σου επιτρέψω να τις προσδώσεις σε έναν δημιουργό. Μέχρι τότε, μην περιμένεις τίποτα από εμένα. Πιστεύω μόνο στο αυτονόητο και το εισπράττω μονάχα με τις αισθήσεις μου. Εκεί που εκείνες σταματούν, η πίστη μου είναι ανίσχυρη. Τον ίδιο τον πιστεύω ήδη τον βλέπω. Τον αντιλαμβάνω όμως σημείο συγκέντρωσης όλης έφλεκτης ύλης της φύσης. Και η περιοδική πορεία του μου αρέσει δίχως να με εκπλήσει. Είναι ίσως μια φυσική διαδικασία εξίσου απλή με τον ηλεκτρισμό, που δεν μας είναι όμως κατανοητή. Τι μου χρειάζεται να εμβαθύνω? Και να μου τοποθετήσει τον Θεό σου ψηλότερα από όλα αυτά. Εγώ θα έχω προχωρήσει σε κάτι? Δεν θα μου χρειάζεται η ίδια προσπάθεια για να κατανοήσω τον εργάτη και να ορίσω το έργο? Συνεπώς δεν με βοήθησε σε τίποτα με τη θεμελίωση της χημεράς σου. Θόλωσες το πνεύμα μου, δεν το διαφώτισες και οφείλω να σε μισώ αντί να σε ευγνωμονώ. Ο Θεός είναι μια μηχανή που την κατασκεύασες για να εξυπηρετήσει τα πάθη σου και την έκανες να κινείται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Από τη στιγμή όμως που παρενοχλεί τα δικά μου, δέξου κι εγώ να την ανατρέψω. Και την ώρα που η αδύναμη ψυχή μου έχει ανάγκη από ηρεμία και στοχασμό, μην έρχεσαι και την τρομοκρατείς με τα σοφίσματά σου που θα τη φόβιζαν δίχως να την πείσουν, θα την ερέθιζαν δίχως να την βελτιώσουν. Φίλε μου, ετούτη ψυχή είναι ό,τι θέλησε η φύση. Το αποτέλεσμα δηλαδή των οργάνων που εκείνη ιδέησε να μου δώσει, σύμφωνα με τις βλέψεις και τις ανάγκες της. Και καθώς έχει ανάγκη εξίσου και το βίτσιο και την αρετή, όποτε της άρεσε να μειωθήσει το πρώτο, το έκανε. Και όταν θέλησε το δεύτερο, μου ενέπνευσε την επιθυμία και εγώ αφέθηκα όπως και να είχε. Μόνο στους δικούς της νόμους να αναζητάς την εξήγηση της ανθρώπινης αστάθειας και ποτέ μην αναζητάς τους νόμους της άλλες αρχές εκτός από τη βούληση και τις ανάγκες της. Ιερωμένος. Έτσι λοιπόν τα πάντα είναι απαραίτητα στον κόσμο. Ετοιμοθάνατος. Ασφαλώς. Ιερωμένος. Αλλά αν είναι όλα απαραίτητα, όλα λοιπόν είναι και σε τάξη. Ετοιμοθάνατος. Ποιος σου λέει το αντίθετο? Ιερωμένος. Και ποιος μπορεί να τα βάλει όλα σε τάξη, αν όχι ένα πανίσχυρο και σοφότατο χέρι? Ετοιμοθάνατος. Δεν είναι απαραίτητο να καεί τον μπάρι του όταν του βάζει φωτιά? Ιερωμένος. Ναι. Ετοιμοθάνατος. Και τι σοφία βρίσκεις αυτό? Ιερωμένος. Καμία. Ετοιμοθάνατος. Είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχουν απαραίτητα πράγματα χωρίς καμία σοφία, και κατά συνέπεια είναι δυνατόν τα πάντα να απορρέουν από ένα πρωταρχικό αίτιο, δίχως να υπάρχει σε αυτό ούτε λογική ούτε σοφία? Ιερωμένος. Πού θέλετε να καταλήξετε? Ετοιμοθάνατος. Να σου αποδείξω ότι όλα μπορούν να είναι αυτό που είναι και αυτό που βλέπεις, δίχως κανένα σοφό και λογικό αίτιο να τα καθοδηγεί, και πως τα φυσικά αποτελέσματα πρέπει να έχουν φυσικά αίτια, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να τους προσδίδουμε φύσικα, σαν το Θεό σου, ο οποίος, όπως το έχω ήδη πει, θα έχριζε εξήγησης, δίχως ο ίδιος να προσφέρει καμία. Και κατά συνέπεια, από τη στιγμή που ο Θεός σου δεν είναι καλό σε τίποτα, είναι άχρηστος εντελώς. Και φαίνεται σαφώς πως ό,τι είναι άχρηστο είναι μηδαμινό, και ό,τι είναι μηδαμινό είναι μηδέν. Έτσι, για να πιστώ ότι ο Θεός είναι χήμερα, δεν χρειάζομαι άλλον συλλογισμό από τη βεβαιότητα της αχρηστίας του. Ιερωμένος. Υπό αυτή τη σκοπιά, δεν μου φαίνεται απαραίτητο να σας μιλήσω για θρησκεία. Ετοιμοθάνατος. Γιατί όχι? Τίποτα δεν με διασκεδάζει περισσότερο από την απόδειξη της υπερβολής στην οποία οι άνθρωποι κατόρθωσαν να φτάσουν το φανατισμό και τη βλακεία. Πρόκειται για εκείνες τις τόσο υπέρμετρες παρεκκλήσεις που η εικόνα τους, κατά τη γνώμη μου, παρότι αποτρόπαιη, παραμένει ενδιαφέρουσα. Απάντησέ μου ειλικρινά και ιδίως βάλε στην άκρη τον εγωισμό. Αν ήμουν τόσο αδύναμος ώστε να πιαστώ στα δίχτυα του γελίου σου συστήματος πάνω στη θρηλυκή ύπαρξη του όντος που κάνει απαραίτητη θρησκεία, με ποια μορφή θα με συμβούλευες να του προσφέρω την αφοσίωσή μου? Θα προτιμούσες να αποδεχτώ τα παραλυρήματα του Κομφούκιου ή τους παραλογισμούς του Βράχμα?
να αποδεχτώ τον μεγάλο όφη των Νέγρων, το αστέρι των Περουβιανών ή τον θεό των στρατιών του Μωυσή? Σε ποια σέκτα του Μωάμε θα ήθελες να πάω? Σε ποια χριστιανική αίρεση θα ήταν προτιμότερο κατά τη γνώμη σου? Πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Ιερωμένος. Θέλει και ερώτημα. Ετοίμο θάνατος. Να λοιπόν που απαντάς εγωιστικά. Ιερωμένος. Όχι. Σε συμβουλεύω αυτό που πιστεύω, γιατί σ' αγαπώ όσο και τον εαυτό μου. Ετοίμο θάνατος. Και αγαπιόμαστε πολύ λίγο κι οι δύο όταν ακούμε τέτοιες πλάνες. Ιερωμένος. Δεν το πιστεύω. Ποιος μπορεί να παραμείνει τυφλός μπροστά στα θαύματα του θεϊκού λυτρωτή μας? Ετοίμο θάνατος. Εκείνος που βλέπεις αυτόν, τον πιο συνηθισμένο από όλους τους απατεώνες και τον πιο επίπεδο από όλους τους αγύρτες. Ιερωμένος. Ω Θεή, τον ακούτε και δεν ρίχνετε τους κεραυνούς σας? Ετοίμο θάνατος. Όχι, φίλε μου, η πλάση ησυχάζει, γιατί ο Θεός σου, είτε από ανικανότητα, είτε από λογική, είτε από ό,τι και αν θελήσεις επιτέλους να υπάρχει μέσα σε ένα όν που εγώ το δέχομαι μονάχα μια στιγμή για χάρη σου, ή αν προτιμάς για να υποστηρίξω τα μικροσφαίροντά σου, ο Θεός σου λοιπόν, λέω, αν υπάρχει, όπως εσύ έχεις την τρέλα να πιστεύεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο γελίους τρόπους για να μας πείσει όσα αφήνει να εννοηθούν ο Ιησούς σου. Ιερωμένος. Και τι, οι προφητείες, τα θαύματα, οι μάρτυρες, όλα αυτά δεν είναι αποδείξεις? Ετοίμο θάνατος. Πώς θέλεις να δεχτώ λογικά ως απόδειξη κάτι που χρήζει αποδείξεως? Για να γίνει απόδειξη η προφητεία, θα πρέπει να έχω πρώτα την πλήρη βεβαιότητα ότι υπήρξε. Καθώς όμως έχει καταγραφεί από την ιστορία, δεν μπορεί να ασκεί σε μένα άλλη δύναμη από τα υπόλοιπα ιστορικά γεγονότα, εκ των οποίων τα 3/4 είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενα. Αν προσθέσω επίσης και την κάτι παραπάνω από βάσιμη υποψία ότι όλα αυτά μου έχουν μεταδοθεί από ιδιωτελείς ιστορικούς, θα έχω, όπως βλέπεις, ακόμα περισσότερο το δικαίωμα να αμφιβάλλω. Εξάλλου, ποιος θα με διαβεβαιώσει ότι αυτή η προφητεία δεν έγινε εκ των υστέρων? Πως δεν ήταν αποτέλεσμα συνδυασμών της πλέον απλής πολιτικής, σαν την καλή βασιλεία με ένα δίκαιο βασιλιά και την αυροσία για τους θεούς του Ολύμπου? Και αν συμβαίνουν όλα αυτά, πώς θέλεις η προφητεία, η οποία χρήζει βαθύτατα αποδείξεως, να κατορθώσει να αποτελέσει η ίδια απόδειξη? Όσο για τα θαύματά σου, δεν μου υπαγορεύουν κάτι παραπάνω. Όλοι οι απατεώνες έκαναν θαύματα, όλοι οι ανόητοι τα πίστεψαν. Για να πιστώ ως προς την αλήθεια ενός θαύματος, θα έπρεπε να έχω τη σαφή βεβαιότητα ότι το γεγονός που εσείς αποκαλείτε έτσι αντιβαίνει εντελώς στους νόμους της φύσης, διότι μόνο ότι βρίσκεται έξω από αυτήν μπορεί να θεωρηθεί θαύμα. Και ποιος τη γνωρίζει τόσο καλά ώστε να τολμήσει να δηλώσει πως αυτό ακριβώς είναι το σημείο που εκείνη σταματά και ακριβώς αυτό στο οποίο παραβιάζεται? Χρειάζονται δύο πράγματα για να διαπιστωθεί ένα υποτιθέμενο θαύμα: ένας ταχυδακτυλουργός και γυναικούλες. Άστο. Ποτέ μην αναζητάς άλλη προέλευση στα δικά σου. Όλοι οι νεότεροι προφήτες έχουν κάνει θαύματα. Και το πιο παράδοξο είναι πως όλοι τους βρήκαν ηλίθιους που τους πίστεψαν. Ο Ιησούς δεν έκανε τίποτα πιο παράδοξο από τον Απολλώνιο ή τον Διανέα, και όμως αυτόν κανείς δεν τολμά να τον θεωρήσει Θεό. Όσο για τους μάρτυρές σου, είναι σίγουρα το πιο αδύναμο επιχείρημά σου. Ενθουσιασμός και αντίσταση χρειάζονται για να κατασκευαστούν, και όσο η αντίθετη πλευρά μου προσφέρει ό,τι και η δική σου, δεν θα είμαι ποτέ επαρκώς σε θέση ώστε να πιστέψω ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Θα είμαι όμως αντιθέτως εντελώς σε θέση να τις θεωρήσω και τις δύο αξιοθρήνητες. Αχ, φίλε μου, αν ήταν αλήθεια ότι υπάρχει ο Θεός που διακηρύττει της, θα είχε ανάγκη από θαύματα, μάρτυρες και προφητείες για να θεμελιώσει την αυτοκρατορία του. Κι αν καθώς λες η καρδιά του ανθρώπου ήταν έργο του, δεν θα την είχε επιλέξει ως άδειτο του νόμου του? Αυτός ο αναλύωτος νόμος, αφού θα προερχόταν από έναν δίκαιο Θεό, θα βρισκόταν ακαταμάχητα χαραγμένο σε όλους και εξίσου αναλύωτα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Καθώς όλοι οι άνθρωποι θα έμοιαζαν μέσω αυτού του λεπτεπίλεπτου και ευαίσθητου οργάνου, θα έμοιαζαν επίσης και λόγω των τιμών που θα χάριζαν στο Θεό από τον οποίο και θα το κατήχαν. Όλοι θα είχαν μόνο έναν τρόπο να τον αγαπούν, έναν τρόπο να τον λατρεύουν ή να τον υπηρετούν, και θα τους ήταν εξίσου αδύνατο να απαρνηθούν αυτόν τον Θεό, όσο και να αντισταθούν στην κρυφή κλίση της λατρείας του. Αντί γι' αυτό, τι βλέπω στο σύμπαν? Τόσους θεούς, όσες και χώρες. Τόσους τρόπους να υπηρετούν οι άνθρωποι το Θεό τους, όσα και κεφάλια και διαφορετικές φαντασίες. Και αυτή η πολλαπλότητα απόψεων, από την οποία μου είναι εκφύσεως αδύνατο να επιλέξω κάτι, αποτελεί κατά τη γνώμη σου έργο ενός δίκαιου Θεού? Άστο, κληρικέ, προσβάλλεις το Θεό σου παρουσιάζοντάς τον με αυτόν τον τρόπο. Άφησέ με να τον αρνηθώ εντελώς, διότι αν υπάρχει, τότε τον προσβάλλω πολύ λιγότερο με την έλλειψη πίστης μου, από ότι εσύ με τις βλασφημίες σου. Λογικέ ψου, κληρικέ, ο Ιησούς σου δεν αξίζει παραπάνω από τον Μωάμεθ, ούτε ο Μωάμεθ από τον Μωυσή, και οι τρεις μαζί δεν αξίζουν περισσότερο από τον Κονφούκιο, ο οποίος τουλάχιστον δίδαξε κάποιες καλές αρχές, ενώ οι υπόλοιποι παραλογίζονταν. Γενικά όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μονάχα απατεώνες, που ο φιλόσοφος τους εμπέζει, ο φτωχός λαός τους πίστεψε και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους είχε κρεμάσει. Ιερωμένος. Αλίμονο. Με τον έναν το έκανε και με το παραπάνω. Ετοιμοθάνατος. Αυτός το χρειαζόταν περισσότερο από όλους.
ήταν στασιαστής, ταραξίας, συκοφάντης, απατεώνας, άσωτος, χοδροειδής χωρατατζής, επικίνδυνος κακός. Διέθετε την τέχνη της υποβολής στο λαό. Ήταν συνεπώς άξιος τιμωρίας σε ένα βασίλειο στην κατάσταση που βρισκόταν τότε το κράτος της Ιερουσαλήμ. Πολύ σοφά λοιπόν τον ξεφορτώθηκαν και ίσως είναι η μοναδική περίπτωση που οι απόψεις μου, διαλλακτικές και ανεκτικές κατά τα άλλα, χαιρέτησαν την αυστηρότητα της Θέμηδος. Συγχωρώ όλα τα λάθη, εκτός από εκείνα που μπορούν να αποβούν επικίνδυνα για την κυβέρνηση κάτω από την οποία ζούμε. Μονάχα οι βασιλείς και η μεγαλειότητά τους με εντυπωσιάζουν. Μόνο εκείνους σέβομαι και όποιος δεν αγαπά τη χώρα και τον βασιλιά του, δεν είναι άξιος να ζει. Ιερωμένος, μα επιτέλους, δεν μπορεί να μην δέχεστε πως υπάρχει κάτι μετά από τούτη τη ζωή. Είναι αδύνατο να μην ενδιαφέρθηκε ποτέ το πνεύμα σας να διαπεράσει τα πυκνά σκοτάδια της τύχης που μας περιμένει. Και ποιο σύστημα θα μπορούσε να το ικανοποιήσει καλύτερα, εκτός από μια πληθώρα τιμωριών για όποιον ζει άτιμα και από μια αιωνιότητα ανταμοιβών για όποιον ζει έντιμα. Ετοιμοθάνατος. Ποια τύχη, φίλε μου, για το κενό μιλάμε βέβαια. Ποτέ του δεν με φόβησε και δεν βλέπω σε αυτό τίποτε το παρηγορητικό, ούτε και αγαθό. Τα υπόλοιπα είναι αποκοίηματα της υπεροψίας, μόνον αυτό ανοίξει τη λογική. Εξάλλου δεν είναι ούτε φρικτό, ούτε απόλυτο αυτό το κενό. Μήπως δεν έχω εμπρός στα μάτια μου τα παραδείγματα των γενεών και των αναγεννήσεων της φύσης. Τίποτα δεν αφανίζεται, φίλε μου. Τίποτα δεν καταστρέφεται στον κόσμο. Σήμερα άνθρωπος, αύριο σκουλίκι, μεθαύριο μύγα, όλα αυτά δεν είναι ζωή. Και γιατί θέλεις να ανταμυφθώ για αρετές που δεν τις άξισα ποτέ ή να τιμωρηθώ για εγκλήματα που δεν τα έχω διαπράξει. Μπορείς να συντονίσεις την καλοσύνη του υποτιθέμενου Θεού σου με αυτό εδώ το σύστημα, και μπορεί εκείνος να θέλει να με πλάσει για να απολαύσει την ευχαρίστηση της τιμωρίας μου, και όλα αυτά ως επακόλουθα μιας επιλογής, την οποία δεν με αφήνει να την ορίσω. Ιερωμένος, την ορίζετε. Ετοιμοθάνατος. Ναι, σύμφωνα με τις προκαταλήψεις σου. Η λογική όμως τις γκρεμίζει και το σύστημα της ανθρώπινης ελευθερίας επινοήθηκε μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί το αντίστοιχο της Θείας Χάριτος, το οποίο και ευνοούσε τους ονειροπολίσεις σας. Ποιος άνθρωπος ολόκληρο τον κόσμο, βλέποντας τη λεμιτόμο πλάι στο έγκλημα, θα το διέπρεπε αν ήταν ελεύθερος να μην το διαπράξει. Παρασυρώμαστε από μια κατανίκητη δύναμη και ούτε μια στιγμή δεν είμαστε ικανοί να αποφασίσουμε τίποτα άλλο εκτός από την κλίση μας. Δεν υπάρχει ούτε μια αρετή που να μην είναι απαραίτητη στη φύση, ούτε ένα έγκλημα που να μην το έχει εκείνη ανάγκη. Και η διατήρηση της τέλειας ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο αποτελεί και τη σοφία της. Μπορούμε όμως να είμαστε ένοχοι για την πλευρά της πλάστιγκας που θα μας ρίξει, όχι περισσότερο από τη σφίγγα που έρχεται να βυθίσει το κεντρί της στο δέρμα σου. Ιερωμένος. Έτσι λοιπόν και το μεγαλύτερο έγκλημα δεν πρέπει να μας εμπνέει καμία φρίκη. Ετοιμοθάνατος. Δεν λέω αυτό. Αρκεί όμως να το καταδικάσει ο νόμος και να το τιμωρήσει η ρομφαία της δικαιοσύνης, ώστε να μας εμπνεύσει από μάγκρυση ή τρόμο, από τη στιγμή ωστόσο που έχει δυστυχώς διαπραχθεί. Πρέπει να ξέρει κανείς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην παραδίδεται στις στήρες τύψεις. Τα αποτελέσματά τους είναι μάταια, εφόσον δεν μπόρεσαν να μας προφυλάξουν. Μηδαμινά, εφόσον δεν αποτελούν αποκατάσταση. Είναι λοιπόν παράλογο να παραδίδεται κανείς σε αυτές, και ακόμη πιο παράλογο να φοβάται μην τιμωρηθεί στον άλλο κόσμο, αν έχει την τύχη να αποφύγει την τιμωρία σε αυτόν εδώ. Προς Θεού, με αυτά τα λόγια δεν θέλω να ενθαρρύνω το έγκλημα. Πρέπει ασφαλώς να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε, πρέπει όμως να μας απομακρύνει από αυτό η λογική. Και όχι οι λανθασμένοι φόβοι που δεν καταλήγουν πουθενά και που η επίρρειά τους διαλύεται σύντομα σε μια κάπως θαραλέα ψυχή. Η λογική, φίλε μου, και μόνο η λογική πρέπει να μας προειδοποιεί ότι το να βλάπτουμε τους ομοίους μας δεν μπορεί ποτέ να μας κάνει ευτυχείς. Όσο για την καρδιά, μας λέει ότι το να συμβάλλουμε στην ευδαιμονία τους είναι η μεγαλύτερη ευδαιμονία που μας έχει χαρίσει η φύση επί της γης. Όλη η ανθρώπινη ηθική περικλείεται σε αυτή τη φράση. Κάνε τους άλλους τόσο ευτυχείς όσο επιθυμείς να είσαι και μην τους κάνεις ποτέ περισσότερο κακό από εκείνο που θα ήθελες να σου κάνουν. Αυτές, φίλε μου, είναι οι μοναδικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε και δεν χρειάζεται ούτε θρησκεία, ούτε Θεός για να τα απολαύσει και να τα αποδεχτεί κανείς. Χρειάζεται μονάχα καλή καρδιά. Νιώθω όμως ότι αποδυναμώνομαι, κληρικέ. Άφησε τις προκαταλήψεις σου, γίνε άντρας, γίνε ανθρώπινος, δίχως φόβο και προσδοκία. Άφησε έξω το Θεό και τις θρησκείες σου. Όλα αυτά είναι για να οπλίζουν το χέρι των ανθρώπων. Και μόνο στο όνομα αυτών των φρικαλαιοτήτων χύθηκε περισσότερο αίμα στη γη από όλους τους άλλους πολέμους και τις μάστιγες μαζί. Απαρνήσου την ιδέα ενός άλλου κόσμου. Δεν υπάρχει. Μην απαρνηθείς όμως την απόλαυση της ευτυχίας και την υλοποίησή της. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που σου προσφέρει φύση για να ζευγαρώσεις την ύπαρξή σου, είναι την εξαπλώσεις. Φίλε μου, η ειδονή υπήρξε πάντοτε το πολυτιμότερο αγαθό μου. Σ' όλη μου τη ζωή της άναβα καντήλι. Τώρα θέλω εγώ να σβήσω στα χέρια της. Το τέλος μου πλησιάζει. 6 γυναίκες ωραιότερες και από το φως της ημέρας βρίσκονται στο διπλανό δωματιάκι. Τις φύλαγα για τούτη τη στιγμή. Πάρε το μερίδιό σου, προσπάθησε όπως και εγώ να ξεχάσεις στα στήθη τους όλες τις μάταιες σοφιστίες της προκατάληψης και όλα τα νόητα λάθη της υποκρισίας. Σημείωση. Ο ετοιμοθάνατος χτύπησε το κουδουνάκι. Οι γυναίκες μπήκαν
και ο κληρικός έγινε στην αγκαλιά τους ένας άνθρωπος διεφθαρμένος από τη φύση, καθώς δεν κατόρθωσε να εξηγήσει τι σημαίνει φύση διεφθαρμένη.